Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τώρα πλέον η θεραπεία για τα περιεδρικά συρρυγγία αλλά και την κυστικόκυγο γίνεται με ελάχιστα επεμβατική μέθοδο. Δεν χρησιμοποιείται νηστέρι, αλλά η διαδικασία γίνεται ενδοσκοπικά με εξαιρετικά αποτελέσματα. Η κυστικόκυγο είναι μια συχνή πάθηση που προσβάλλει κατά κανόνα νέους ανθρώπους. Πρόκειται για μια παθολογική κατάσταση, οφειλόμενη είτε σε αντίδραση τύπου ξένου σώματος σε τρίχες που εμφυτεύονται σε, στη συγκεκριμένη ανατομική θέση, είτε σε φλεγμονή του θυλάκου της τρίχας με επέκταση στο παρακείμενο υποδόριο λίπος. Η νόσος αφορά κυρίως άνδρες και παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συχνότητά της στις ηλικίες 16 έως 20 ετών, ενώ η επίπτωσή της φαίνεται να μειώνεται κατακόρυφα μετά το 25ο έτος της ηλικίας. Η κίστη παραμένει κατά κανόνα ασυμπτωματική μέχρι τη στιγμή που θα επέλθει φλεγμονή. Η νέα ανέμακτη ενδοσκοπική μέθοδος για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα θεραπεύει άμεσα και αποτελεσματικά τα συρίγια και την κίστη κόκκιγος. Περισσότερα όμως θα μας πει ο καλεσμένος μας ο κύριος Όθων Μιχαήλ, γενικός χειρουργός, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικού Παλαιού Φαλήρου, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Ανώδυνη ενδοσκοπική θεραπεία λοιπόν για την κίστη κόκκιγα και για τα περιεδρικά σιρίνγκια. Θα τα αναπτύξουμε όλα αυτά στην εκπομπή μας κύριε Μιχαήλ. Να τα βάλουμε όμως σε μία σειρά για να μπορούν να μας παρακολουθήσουν και οι φίλοι τηλεθεατέ. Να δούμε καταρχήν τι είναι και πώς δημιουργείται η Κίστη Κόκυγος. Η Κίστη Κόκυγος είναι μία φλεγμονή, μία χρόνια φλεγμονή στην ιεροκοκκιγική χώρα, αυτό που mm -hmm. λένε οι περισσότεροι, στην Ουρίτσα. Μάλιστα. Εμφανίζεται λοιπόν σε εκείνο το ανατομικό σημείο. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τρει θεωρίε. Mm -hmm. Δεν έχει αποδειχτεί ξεκάθαρα η κάθε μία από αυτέ. Απλά υπάρχουν και τρει θεωρίε ανάπτυξη μια κήστη κόκκινη. Η πρώτη θεωρία έρχεται από πάρα πολύ παλιά, το 1800 περίπου, όπου υπήρχε σοβαρή επίπτωση στο, κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπου η νόσος αυτή, ονομάστηκε και νόσο Jeep, επειδή πολλοί στρατιώτες, περίπου 80.000 και πάνω από 80.000 έριθμοι, mm -hmm. είχαν επισκεφθεί τα νοσοκομεία. Επειδή εμφάνισαν μία φλεγμονή στην περιοχή του κόκκιγα. Άρα λοιπόν η θεωρία τότε ήταν ότι οι πολλαπλοί τραυματισμοί στο υποδόριο λίπος που βρίσκεται στην περιοχή προκάλεσαν αυτού τους τραυματισμούς με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η χρόνια φλεγμονή και ως ανεπίπτωση, είχε τη λεγόμενη κίστη κόκκιγα. Από εκεί και πέρα η δεύτερη θεωρία έχει ενδεχομένω περισσότερο βάση και είναι αυτή που λέμε η εμφύτευση ε, τρίχα και η φλεγμονή στο θύλακα τη τρίχα, uh -huh. όπου Παράλληλα, αυτό επεκτείνει μια χρόνια φλεγμονή στα υπόλοιπα ε, μαλακά μόρια και με αποτέλεσμα να υπάρχει μια χρονιότητα σε αυτή την κατάσταση, η οποία κάποια στιγμή θα δώσει και τα συμπτώματα. Και υπάρχει και μια τρίτη θεωρία, η οποία ε, δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε τόσο πολύ, αλλά υφίσταται λόγω των ευρημάτων σε χειρουργικά παρασκευάσματα, όπου κάποια χειρουργικά παρασκευάσματα ε, βρέθησαν να περιέχουν μέσα δόντια. Η και ολόκληρε ε, αποτριχες μαλλιά. Mm -hmm. Αυτό λοιπόν πιθανολογείται ότι η δημιουργία τη κυστής κόκκινη μπορεί να οφείλεται και σε κάποια εμβρυϊκά κατάλοιπα, τη δημιουργία δηλαδή τη ποντιλική στήλη, όπου παρέμειναν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί πέρα και κάποια στιγμή θυμήθηκαν ποιο ήταν ο αρχικό σκοπό τη προέλευση των συγκεκριμένων κυτάρων και φύτρωσε ένα δόντι ή πάρα πολλά μαλλιά, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν μια φλεγμονή στην περιοχή. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσες και οι τρεις θεωρίες, κύριε Μιχαήλ. Αυτή με τα ευρήματα λίγο κάπως μας έρχεται έτσι πιο κοντά, γιατί εσείς βλέπετε τι ακριβώς βγαίνει μέσα από αυτές τις κίστης. Είναι κάτι συχνό, είναι ένα συχνό φαινόμενο. Είναι αρκετά συχνό φαινόμενο. Δηλαδή, σύμφωνα με τα καινούργια δεδομένα, τα οποία σε μετρήσεις mm -hmm. που έχουν γίνει συγκριτικά για όλες τις μεθόδους, υπολογίστε περίπου ότι στο παγκόσμιο πληθυσμό mm -hmm. ένας στους τέσσερις νέους ανθρώπους ηλικίας από 16 μέχρι 25 και αυξανόμενα αλλά παράλληλα μειούμενο σε επίπτωση μέχρι την ηλικία των 40 θα αναπτύξει κίστη του κόκκιγα. Mm -hmm. Η συχνότητα είναι περισσότερο σε άνδρες δασίτριχους παρά σε γυναίκες σε αναλογία περίπου 3 προς 1. Στι γυναίκε, αυτό το χαρακτηριστικό τη συγκεκριμένη πάθηση είναι ότι δεν ανεβρίσκεται σε τόσο μεγάλο βαθμό ε, τρίχα, άρα λοιπόν να μπορέσει να προσδιοριστεί ο όρο τριχοφολαιακό ηρήγιο. Περισσότερο πρόκειται για μια εντοβάθη τριχοθυλακίτιδα, δηλαδή θύλακε τη τρίχα που βρίσκονται στο γυναικείο σώμα αναπτύσσουν κάποιο είδου κάποιο είδους, ε, okay. μικροβιεμία με αποτέλεσμα να προκαλέσουν μια φλεγμονή που έχει τα ίδια συμπτώματα με του άντρε, αλλά και παρόμοιο τρόπο αντιμετώπιση. Μάλιστα. Άρα βλέπω ότι κατηγοριοποιούνται κιόλα ανάλογα με τα, με τα ευρήματα. Υπάρχουν, αναφέρατε την κίστη κόκκιγο που έχει μέσα τι τις, τις τρίχε του άντρε κυρίως, Έτσι, ε, την οποία την ονομάσατε... Τριχοφολιακό σιρίγγιο. Τριχοφολιακό σιρίγγιο. Ωραία. Ε, και ε, αυτό που υπάρχει στις γυναίκες που επειδή δεν βρίσκονται ε, συνήθως ευρήματα με, με τρίχες μαζεμένες έτσι, που έχει να κάνει με το, με το, με το θέλακο της, το το της τρίχας και τις εντοβάθι φλαγμονές mm -hmm. που δημιουργούνται στην κατάλληλη ανατομική περιοχή για τις γυναίκες. Είναι κάτι επικίνδυνο. Κοιτάξτε να δείτε. Επικίνδυνο δεν μπορούμε να θεωρήσουμε mm -hmm. ότι είναι. Από εκεί και πέρα όμως... Ε, είναι επιβαρυντικό για την καθημερινότητα των ασθενών. Δηλαδή, κάποιο ο οποίο έχει κυστικό γίγα, σαφώ και περιορίζει την καθημερινότητά του σε όλου του τομεί. Ε, ειδικότερα όταν μπορεί. Πολλοί κόσμοι να έχει κυστικό κηκό, αλλά να μην το γνωρίζει. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι, όπω πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή, μπορεί να παραμένει τελείω ασυμπτωματική μέχρι τη στιγμή που θα εκδηλώσει τα συμπτώματα. Από τη στιγμή που θα εκδηλώσει τα συμπτώματα, ο περιορισμό mm -hmm. στην καθημερινότητα σε όλου του τομεί είναι εξαιρετικά μεγάλο. Κάποιο δεν μπορεί πολλέ φορέ σε οξία φάση ούτε να κοιμηθεί. Δεν μπορεί να καθίσει απλά σε μία καρέκλα, να κάνει την εργασία του ή να κάτσει με την οικογένειά του, να ε, περάσει λίγο ελεύθερο χρόνο. Mm -hmm. Ε, από εκεί και πέρα όμως, αν δεν αντιμετωπιστεί η οξία φάση, τότε μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία χρονιότητας, όπου ναι μεν, δεν υπάρχουν τα σοβαρά προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στην καθημερινότητα κατά την οξία φάση της φλεγμονής, από εκεί και πέρα όμως, Υπάρχουν κάποιες καταστάσεις εκροή υγρού, μια χρονιότητα λόγω των συρυγγίων, τα οποία Μπορεί να προκαλέσουν όντω πρόβλημα στην καθημερινότητα ενό ανθρώπου. Άρα λοιπόν, αυτό μπορεί μέσα να δουλεύει, να υπάρχει, να μην δίνει συμπτώματα. Εγώ δεν καταλαβαίνω ότι έχω αυτό το πρόβλημα. Κάποια στιγμή φλεγμένη, πρίζεται προφανώ, ε, γεμίζει υγρό, αρχίζει με ενοχλεί, γιατί έχω πλέον συμπτώματα, ε, τσούξιμο, πόνο. Ε, Ποια είναι αυτά? Ναι, κατά την οξία φάση τη φλεγμονή παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά όλα αυτά mm -hmm. τα οποία δημιουργεί η φλεγμονή. Δηλαδή, μπορεί να παρουσιάσει ερυθρότητα, σαφώ ο πόνος θα είναι σταδιακά αυξανόμενο έω πάρα πολύ οξύ. Mm -hmm. ε, αν το απόστημα αυτό παροχετευτεί μόνο του ανοίξει, τότε θα είναι άφθονη εκροή πίου μαζί με αίμα. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο ο ασθενή να αναπτύξει και πυρετό. Mm -hmm. Πυρετό αρκετά υψηλό. Ε, αυτά είναι τα συμπτώματα τα οποία παρουσιάζονται στην οξία φάση της φλεγμονής Και τι κάνω κύριε Μιχαήλ όταν φτάσω σε αυτό το σημείο Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί η αποστηματική κοιλότητα Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης πλην της διάνυξης και τη παροχέτευση. Mm -hmm. Όπω σε οποιοδήποτε άλλο απόστημα, σε οποιαδήποτε ανατομική περιοχή του σώματο, έτσι ακριβώ και στη συγκεκριμένη περιοχή, στην κίστη κόκκιγα, θα πρέπει να γίνει διάνοιξη, είτε αυτόματη παροχέτευση που πολλέ φορέ έχουν πει ασθενεί ότι έχει συμβεί ενδεχομένω μετά από μπάνιο κτλ. επειδή μαλακώνει η περιοχή τη φλεγμονή, είτε χειρουργική διάνοιξη με νηστέρι, ώστε να αποσυμφορηθεί όλο αυτό το απόστημα, να υποχωρήσει η φλεγμονή παράλληλα με αντιβιωτική αγωγή και με αντιφλεγμονώδη να περιοριστεί όλη αυτή η κατάσταση της φλεγμονής και σιγά σιγά όταν θα έχουν αποδράμει όλα αυτά τα συμπτώματα τότε πλέον να πάμε σε δεύτερο χρόνο να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οριστικά το πρόβλημα. Άρα αντιμετωπίζουμε με τους τρόπους που είπατε προσωρινά μέχρι να, φύγει, να φύγουν τα συμπτώματα της φάση. φάσης Ακριβώς. και μετά αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα οριστικά. Είναι η προσπάθεια η οποία κάνουμε σε οποιαδήποτε κατάσταση ξέρουμε ότι εκ των mm -hmm. προτέρων έχει δημιουργήσει ή πρόκειται να δημιουργήσει μια οξία φάση φλεγμονής. Από εκεί πέρα πώς θα αντιμετωπίσουμε το αίτιο το οποίο προκάλεσε αυτή τη φλεγμονή. Και σε αυτές τις περιπτώσεις έρχεται πλέον τα τελευταία χρόνια η ενδοσκοπική αντιμετώπιση της ε, κίστης κόκκιγος. Γιατί? Γιατί από τη στιγμή που θα έχει δημιουργηθεί μια οξία φλεγμονή. Mm -hmm. Υπάρχουν περιπτώσει όπου ε, έχει παροχετευτεί μόνη τη, με αποτέλεσμα ο ασθενή να μην επισκεφτεί ποτέ το γιατρό. Δηλαδή να παροχετευτεί η όλη η αποστηματική κοινότητα και να αφαιθεί μετά όλη η περιοχή στην ησυχία τη και ο ασθενή να μην πάει στο γιατρό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το σημείο στο οποίο άνοιξε το απόστημα και παροχετεύθηκε να δημιουργηθεί μια μικρή τρυπούλα. Αυτό λοιπόν είναι ένα εσωτερικό τούνελ, το οποίο δημιουργείται από την πηγή τη φλεγμονή με προ το δέρμα. Αυτό λοιπόν ονομάζεται συρίγγιο. Ένα ασθενή λοιπόν ο οποίο θα μεταπέσει από την οξία φάση στη χρόνια φάση τη ε, παθολογικής παθολογική κατάσταση που λέγεται εκεί στη κόκκιγα, τότε θα έρθει στο γιατρό εμφανίζοντα όχι πλέον κατάσταση οξία φλεγμονή, αλλά στην μεσογλουτιαία, σχισμή, δηλαδή ανάμεσα στου γλουτού, στη μέση γραμμή ή μερικά εκατοστά δεξιά ή αριστερά, μπορεί να εμφανίσει ένα, δύο, τρία, τέσσερα συρίγγια. Αυτά τα σιρήγγια εμφανίζονται, θα τα καταλάβει ο ασθενή, είναι κάποιε μικρέ τρυπούλε από τι οποίε είτε μπορεί να υπάρχουν να ε, φαίνονται, να είναι εμφανεί κάποιε τρίχε εσωτερικά, είτε να μην εμφανίζεται τίποτα, απλά κάποια εκροή υγρού που μπορεί ενδεχομένω να λερώνει το εσώρουχο και από εκεί να γίνει αντιληπτό. Mm -hmm. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε τώρα εμεί με τι νέε ενδοσκοπικέ μεθόδου να λύσουμε το πρόβλημα και παράλληλα να μειώσουμε όλη την επίπτωση που έχει η παλαιά χειρουργική στην καθημερινότητα πλέον του ασθενούς. Και όταν μιλάμε για παλαιά χειρουργική, μιλάμε για ανοιχτέ τομές, ανοιχτό χειρουργείο προφανώ. Κοίταξτε να δείτε, οι πρώτε τεχνικέ οι οποίε εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση τη κίστη του κόκκιγα mm -hmm. είναι από τον Καριδάκη. Ο Καριδάκη, λοιπόν, ο οποίο δημιούργησε τι πρώτε τεχνικέ αντιμετώπιση με ε, κρυμνού, δηλαδή πήγε, αφαιρούσε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο περιείχε τη φλεγμονή, mm -hmm. και από εκεί και πέρα έκανε κρυμνού, δημιουργούσε κάποια μοσχεύματα, έκανε κάποιε γραφέ, έκλεινε λοιπόν ξανά την αποστηματική κοιλότητα. Αρκετέ επιπλοκέ ε, για τον απλούστατο λόγο ότι εγκλωβίζονταν μέσα πάρα πολλά μικρόβια. Από εκεί και πέρα και υπήρχαν... φυσικά. αρκετά υπόδυλο. Φυσικά. Από εκεί και πέρα υπήρξαν άλλε τεχνικέ. Okay. Δηλαδή η μαρσιποποίηση με την ημίκλειστη τεχνική. Δηλαδή πηγαίνουμε και καθαρίζουμε ουσιαστικά όλη αυτή την αποστηματική κοιλότητα. Mm. Θεωρούμε ότι έχουμε αφαιρέσει όλη την κίστη η οποία είναι μέσα και ε, κλείνουμε μόνο τα χείλη του τραύματο και αφήνουμε το τραύμα να υπουλωθεί κατά δεύτερο σκοπό. Η άλλη παλαιά μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα και ε, παρόλα αυτά Υπάρχουν ποσοστά υποτροπή ακόμα και σε αυτή Είναι η τελείω ανοιχτή μέθοδο. Δηλαδή, πηγαίνουμε και αφαιρούμε όλον τον θεωρητικά εντό εισαγωγικών κυστικό σχηματισμό. Mm -hmm. Γιατί δεν αποδεικνύεται ότι υπάρχει κίστη σε όλε τι περιπτώσει. Με αποτέλεσμα το τραύμα μετά να μένει ανοιχτό και με την χρήση διαφόρων επιθεμάτων, αληφών που υπάρχουν κτλ. Περιμένουμε να γίνει η επούλωση κατά δεύτερο σκοπό. Κάτι βέβαια το οποίο υπολογίζεται να γίνει περίπου σε δύο μήνε. Άρα λοιπόν είναι καταστροφικό Βέβαια. για τους ρυθμούς πλέον της σύγχρονης εποχής. Γιατί αυτό σημαίνει ότι πρέπει ο ασθενής να μην ε, είναι μέσα στην πραγματικότητά του, στην καθημερινότητά του έτσι, να απέχει, να, να μην λειτουργεί. Να μην λειτουργεί καθόλου. Mm -hmm. Άρα λοιπόν ήρθε και εφαρμόστηκε η ενδοσκοπική τεχνική. Η ενδοσκοπική μέθοδος λοιπόν της αντιμετώπισης της κίστης χρησιμοποιεί βασικές αρχές της χειρουργικής mm -hmm. Με πολύ σύγχρονα εργαλεία και βάση των επιταγών τη εποχή μα. Δηλαδή, ποιο είναι ο σκοπό, Ο σκοπό είναι να πάμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημά μα και αυτό το πράγμα να αντιμετωπιστεί σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, με ταχύτατη ανάρρωση και ταχύα επάνωδο στην εργασία. Σωστά. Παράλληλα όμω, μειώνοντα το ποσοστό των υποτροπών, εξαλείφοντας λοιπόν mm -hmm. την όσο και να έχει ασφάλεια ο ασθενής για το υπόλοιπο πλέον τη ζωή του, όσο μπορούμε mm -hmm. να το παρέχουμε. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν η μέθοδος η ενδοσκοπική είναι μια μικρή κάμερα περίπου 2,8 χιλιοστά όπου διαμέσω του συρρυγγίου που έχει δημιουργηθεί στον άρρωστο εισαγάγουμε μέσα αυτή την κάμερα και κάνουμε μια χαρτογράφηση. Η διαδικασία λοιπόν αυτή έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι το διαγνωστικό όπου μπαίνουμε μέσα διαμέσου αυτής της οπής του συρρυγγίου χαρτογραφούμε ακριβώς ποιο είναι το συρρύγγιο, που καταλήγει αν υπάρχουν διακλαδώσεις μέσα σε αυτό το συρρήγγιο, mm -hmm. γιατί όπως είπαμε μπορεί να έρθουν και ασθενείς που έχουν μία, δύο, τρει, τέσσερις τρυπούλες, άρα λοιπόν δύο, τρία, τέσσερα διαφορετικά συρρήγγια. Χαρτογραφούμε λοιπόν όλη την πορεία του συρρήγγιου και υπάρχει περίπτωση να βρούμε μπροστά μας και τον κυστικό σχηματισμό εντός της κίστης, και από εκεί και πέρα, με πολύ μικρά εργαλεία, πολύ μικρή λαβίδα τη τάξη των 2 χιλιοστών, κάνουμε έναν πλήρη καθαρισμό οτιδήποτε βρίσκουμε ε, μέσα σε αυτό το σιρίγγιο μπορεί να είναι τρίχε, μπορεί να είναι νεκρωτικό ιστό, μπορεί να είναι φλεγμονώδη ιστό, μπορεί να είναι κατεστραμμένο επιθύλιο. Ό,τι βρίσκεται μέσα λοιπόν σε μια κίστη, το αφαιρούμε, ξεπλένουμε και από εκεί και πέρα μπαίνουμε πλέον στην θεραπευτική φάση mm -hmm. τη ενδοσκοπική αντιμετώπιση. Όπου είτε με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, είτε με τη χρήση λέιζερ, μπορούμε πλέον να πάμε και να κάψουμε το ενδοθήλιο του σιρηγγόδου σπόρου και οτιδήποτε έχουμε καθαρίσει από πριν με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ταχύτατη επούλωση, ένα πλήρη καθαρισμό τη όλη περιοχή και όλα αυτά σε 20 λεπτά με τοπική αναισθησία και ταχεία επάνωδο στην εργασία. Ελάχιστο ο χρόνο. Η τοπική αναισθησία βοηθάει προφανώ να υπάρξουν όλο και περισσότερα περιστατικά, να είναι όλο και περισσότερο υποψήφοι για την μέθοδο αυτήν. Και φυσικά το βασικότερο αφού αφορά νέους ανθρώπους, η άμεση επάνωδος στην καθημερινότητα. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να πάμε να το δούμε, να το οπτικοποιήσουμε λίγο αυτό κύριε Μιχαήλ. Με να δούμε ένα βιντεάκι και να μας εξηγήσετε πώς ακριβώς γίνεται αυτή η διαδικασία όσον αφορά αρχικά την κυστικόκυβος. Φυσικά. Λοιπόν εδώ είναι το βίντεο από μια τέτοια ενδοσκοπική επέμβαση. Λοιπόν, Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει μπει η κάμερα και κάποιες τριχούλες μικρές οι οποίες φαίνονται μέσα στο σιρυγκό διπόρο. Ε, αυτό το οποίο βλέπουμε δεν είναι τρίχες, είναι όμως παθολογικός ιστός που βρίσκεται εντός του σιρυγκίου και ε, εδώ μιλάμε για την διαγνωστική φάση πλέον mm -hmm. της χαρτογράφησης της ε, ε, βλάβης όπου Έχουμε περάσει τώρα στην θεραπευτική, αφού είδαμε λοιπόν όλο το παθολογικό ιστό που υπήρχε πριν, πήγαμε και τον καθαρίσαμε με τα μικρά εργαλεία και τώρα βλέπουμε πόσο καθαρός είναι αυτός ο ιστός, έχει καθαρίσει τελείως από όλα τα παθολογικά χαρακτηριστικά mm -hmm. του συρρικίου και με τη χρήση εδώ πέρα στη συγκεκριμένη περίπτωση ραδιοσυχνοτήτων πηγαίνουμε και καίμε εσωτερικά όλες τις παθολογικές βλάβες τις οποίες αναγνωρίσαμε πιο πριν και ουσιαστικά αυτό είναι και το θεραπευτικό ε, αποτέλεσμα της όλης της επέμβασης. Στο τέλος, το μόνο που μένει ανοιχτό στην περιοχή είναι μια ελάχιστη τρυπούλα από την οποία κάναμε την όλη διαδικασία στον ε, ασθενή. Υπάρχει εκροή υγρού, των νεκρωμάτων δηλαδή της περιοχής, αυτά που έχουμε κάψει περίπου για μία-δύο ημέρες, αλλά δεν υπάρχει καθόλου πόνος. Ο ασθενής φεύγει την ίδια μέρα, γιατί η όλη επέμβαση γίνεται σε χειρουργική, με βάση ημερήσια νοσηλεία. Mm -hmm. ε, και ε, δεν υπάρχει ε, η ανάγκη καν για χρήση παυσίπων φαρμάκων ή ακόμα και αντιβίωση. Μάλιστα. Ράματα δεν υπάρχουν, οπότε και δεν, δεν, έχουμε δεν υπάρχουν όχι. τέτοια προβλήματα και καμία επιπλοκή. Καμία επιπλοκή. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα να πούμε τα πράγματα έτσι όπως mm -hmm. πρέπει να τα πούμε. Ε, ποσοστά υποτροπής υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι όλες αυτές οι ενδοσκοπικές μέθοδοι μας δίνουν καλύτερα μια καλύτερη απεικόνιση της βλάβης με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να μειώσουμε αυτά τα ποσοστά υποτροπής. Όταν σε καινούργια δεδομένα... Παρουσιάζεται ότι ακόμα και σε ανοιχτή μέθοδο τα ποσοστά υποτροπής ανέρχονται από 7 έως 16%. Καταλαβαίνετε ότι η οποιαδήποτε μέθοδος εισαγάγεται mm -hmm. έχει ως σκόπο να μειώσει αυτά τα, τα ποσοστά της υποτροπής μέχρι να φτάσουμε σε σημείο όπου η τεχνολογία και η αντίστοιχη χειρουργική τεχνική θα τα εξαλείψει yeah, τελείω. Θα εξαλείψει, θα τα αυτό όσον αφορά την κίστη Κόκκιγο. Πείτε μου κάτι, περιεδρικό απόστημα ή περιεδρικό συρρίγγυο ε, έχει να κάνει κάτι με αυτό, ή μιλάμε για κάτι εντελώ διαφορετικό. Μιλάμε για κάτι διαφορετικό όσον mm -hmm. αφορά. Την ανατομική περιοχή και τα γενεσιουργά αίτια. Μάλιστα. Γιατί για Συρίγκια μιλήσαμε και για πριν. Απλά να μην. Ναι, το Συρίγκιο είναι η δημιουργία ουσιαστικά μετά από mm -hmm. μία αποστηματική κοιλότητα, μετά από μία φλεγμονή, είναι η δημιουργία ενό τούνελ όπου θα παροχετευτεί το περιεχόμενο τη αποστηματική κοιλότητα. Άρα αυτό υπήρχε λοιπόν στην κίστη του κόκιγα. Είναι κάτι όμω που δημιουργείται στην περιοχή, την περιορθική περιοχή, mm -hmm. ε, μετά από ε, μία κατάσταση περιεδρικού αποστήματος. Το περιεδρικό απόστημα είναι κάτι τελείως διαφορετικό με την, με την κίστη του κόκκιγα. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το περιεδρικό απόστημα. Το περιεδρικό απόστημα δημιουργείται κυρίως σε καταστάσεις όπου υπάρχει μια ε, παθολογική κατάσταση και η ζωή μικροβίων που βρίσκονται mm -hmm. στην περιπροκτική περιοχή μέσα στους αδένες... Τη περιοχή. Αυτό μπορεί να γίνει είτε από τραυματισμό, είτε από κάποιε κρύπτε που υπάρχουν στο όρθο, στο τελευταίο, στο τελικό τμήμα του εντέρου, είτε ακόμα και από παλαιότερε επεμβάσει, όπου μπορεί να υπάρχει να έχει δημιουργηθεί ένα παθολογικό ιστό, και όλα αυτά να κάνουν μια τοπική αντίδραση mm -hmm. με αποτέλεσμα να επιτρέψουν στα μικρόβια, στα βακτήρια τη περιοχή, να εισέλθουν στα μαλακά μόρια τη περιοχή, στο λίπο και στου αδένε. Και εκεί πέρα να εγκλωβιστούν και να δημιουργήσουν μια αποστηματική κοιλότητα. Αυτό λοιπόν είναι η δημιουργία ενό περιεδρικού αποστήματο. Δεν θα πρέπει βέβαια να αφήσουμε στην άκρη το γεγονό ότι και αρκετέ παθολογικέ καταστάσει μπορεί να δημιουργήσουν περιεδρικό απόστημα. Όπω παράδειγμα, μπορεί να είναι φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, η νόσο του κρόν, η ελκώδη κολίτιδα. Μπορεί αυτέ οι παθήσει με κάποιο μηχανισμό να δημιουργούσουν τοπικά φλεγμονέ και μικρόβια τα οποία βρίσκονται στην περιοχή, να εισβάλλουν μέσα στα βαθύτερα μαλακά μόρια και να δημιουργήσουν ένα περιεδρικό απόστημα. Mm -hmm. Το περιεδρικό απόστημα, λοιπόν, από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί, θα έχει και αυτό τα χαρακτηριστικά της φλεγμονής, είδημα, θα έχει ερυθρότητα, θα έχει οξύ πόνο, αδυναμία του ασθενούς να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση, ο πόνος είναι πάρα πολύ μεγάλος, είναι εξωφρενικός και σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί οπωσδήποτε η χειρουργική παρέμβαση. Παρέμασια. Θα ήθελα να πω εδώ πέρα mm -hmm. ότι έχει, παρα, έχει παρατηρηθεί δημιουργία περιεδρικού αποστήματο ή και περιεδρικού συρηγείου, ακόμα και σε, μετά από το κετό, μετά από φυσιολογικό και το κετό, από τραυματισμού, από mm -hmm. γυναικολογικού χειρισμού. Ε, στην περιοχή τώρα, από τη στιγμή που θα πρέπει να γίνει μια χειρουργική πράξη, mm -hmm. σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει με έναν ιστέρι να πάμε να ανοίξουμε για να παροχετεύσουμε εμεί το απόστημα. Συμβάλλουμε κατά πολύ, αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, στη δημιουργία πλέον ενό περιεδρικού σιρηνκίου. Γιατί σκεφτείτε μικρόβια τα οποία ξεκινούν από το τελευταίο τμήμα του ορθού, από mm -hmm. το έντερο δηλαδή, καταλήγουν διαμέσου ενό σιρηνκίου, ενό σιρηνγκόδου σπόρου, στο δέρμα, εξωτερικά. Άρα λοιπόν, όλο αυτό το, το τούνελ εσωτερικά πρέπει να εξαλειφθεί. Αυτό λοιπόν λέμε ότι μετά το περιεδρικό απόστημα ακολουθεί σε ένα ποσοστό περίπου 80 με 85% η παρουσία ενός περιεδρικού συρρυγγίου. Μάλιστα. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το απόστημα και πώς το περιεδρικό έτσι, συργείο. Το απόστημα, όπως είπαμε, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί χειρουργικά. χειρουργικά. Δηλαδή, διάνυξη. μια διάνοιξη, mm -hmm. παροχέτευση, αντιβίωση, γιατί πρέπει να υποχωρήσει η οξία φάση mm -hmm. της φλεγμονής. Το περιεδρικό συρρύγγιο λοιπόν από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε πάλι ενδοσκοπικά. Παλιότερα υπήρχαν διάφορες μέθοδοι όπου γινόταν πλήρης εκτομή του συριγγίου, αλλά έχει ένα χαρακτηριστικό. Το σημείο του εντέρου στο οποίο ξεκίνησε ναι. να γίνεται η προσβολή των μικροβίων στην περιοχή είναι αυτό που λέμε εσωστόμιο. Οι παλιότερε μέθοδοι τι κάναν. Κατάφερναν να δημιουργήσουν mm -hmm. τις συνθήκες ώστε να εκταμεί ολόκληρος ο σιριγγώδης πόρος, αλλά πολλές φορές το, βα... το, βα... το βασικότερο σημείο υποτροπής Τη συγκεκριμένη κατάσταση είναι το εσωστόμιο. Άρα λοιπόν η αποτυχία τη αντιμετώπιση τη πάθηση στο εσωστόμιο δημιουργούσε mm -hmm. αυτομάτω με την αντιμετώπιση τη νόσου και τι προποθέσει για να υποτροπιάσει. Σωστά. Άρα λοιπόν ερχόμαστε εμεί τώρα εδώ πέρα με την ενδοσκοπική μέθοδο, την αντίστοιχη που κάνουμε mm -hmm. στην Κιστικόκηγα, να χαρτογραφήσουμε πλήρω τα σιρήγγυα. Τα σιρήγγυα έχουν διάφορε ανατομικέ θέσει. Δηλαδή δεν ακολουθούν μία συγκεκριμένη πορεία. Μπορεί να είναι πάνω από του φυγκτήρε, mm -hmm. μπορεί να είναι. Μέσα στους φυκτήρε, μπορεί να είναι τελείω εξωτερικά στου Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου το έσωστόμιο να έχει κλείσει, οπότε αυτά ονομάζονται τυφλά συρίγκια. Εμεί λοιπόν με την ενδοσκοπική μέθοδο, βάζοντας μέσα την κάμερα, μπορούμε να κάνουμε μια πλήρη χαρτογράφηση όλων των συρικόδων πορών και, την, και των διακλαδώσεών τους με αποτέλεσμα να μπορέσουμε αντίστοιχα με τα σύγχρονα εργαλεία και ραδιοσυχνοτέ και λέιζερ να κάνουμε την εκτομή όλη τη παθολογική βλάβη mm -hmm. και να διαπιστώσουμε ακριβώ ποιο είναι το σημείο. Στο όμοιο, ώστε να πάμε να το αντιμετωπίσουμε και αυτό και να λύσουμε οριστικά το πρόβλημα. Το πρόβλημα. Και νομίζω ότι μπορούμε να το οπτικοποιήσουμε και αυτό, να ναι. το δούμε σε ένα πολύ Φυσικά. σύντομο βιντεάκι. Φυσικά. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχει περάσει η διαγνωστική mm -hmm. φάση τη ε, όλη διαδικασία τη χαρτογράφηση του Σιρηγγίου. Και εδώ πέρα βλέπουμε ακριβώ τον παθολογικό ιστό, όπω έχει καθαριστεί και με βουρτσάκι και με μικροσκοπικά εργαλεία. Και εδώ χρησιμοποιούμε πάλι ραδιοσυχνότητε, όπου. Και, με και βλέπουμε ακριβώς πώς είναι η ενέργεια αυτή συγκεκριμένη, mm. όπου καίει εσωτερικά το ενδοθήλιο του σιριγκώδου σπόρου, με αποτέλεσμα να αυτό το πράγμα να είναι και η οριστική αντιμετώπιση. αντιμετώπιση. Θα ήθελα να πάμε στο σημείο αυτό, να δούμε σε μία κάρτα όλα τα πλεονεκτήματα αυτών των ενδοσκοπικών μεθόδων που αφορούν στην κίστη κόκκιγος και στα σιρίγκια και να επανέλθουμε στη συζήτησή μας. Η νέα μέθοδο ενδοσκοπική αντιμετώπιση τη κόκκιγο με τα συνοδά συρίγγια συγκεντρώνει τα εξή χαρακτηριστικά. Είναι ανέμακτη, ανώδυνη, μπορεί να γίνει και με τοπική αναισθησία, δεν χρειάζεται νοσηλεία, πραγματοποιείται σαν βάση χειρουργική μια ημέρα χωρί διανυκτέρευση, προσφέρει άμεση επιστροφή στην εργασία, Δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα, ελαχιστοποιείται η πιθανότητα υποτροπή, δεν απαιτείται σημαντική και μακροχρόνια μετεγχειρητική φροντίδα και φαρμακευτική αγωγή. Ενδοσκοπική θεραπεία περιεδρικών συρυγγείων VAFT. Οι βασικέ αρχέ τη ενδοσκοπική τεχνική VAFT είναι η ανέβρεση και καταστροφή του εσωτερικού στομείου, ο εντοπισμό τη πορεία του συρικόδου σπόρου και η πλήρη εκτομή του ή η καταστροφή του επιθυλίου του σε όλο το μήκο του προστασία του σφιγκτηριακού μηχανισμού για την αποφυγή ακράτειας. Και γίνεται ανέμακτα, ανώδυνα, με τοπική αναισθησία, χωρίς νοσηλεία, σαν βάση χειρουργικής μια ημέρα χωρίς διανυκτέρευση, άμεση επιστροφή στην εργασία, ελαχιστοποιείται η πιθανότητα υποτροπής, δεν απαιτείται σημαντική και μακροχρόνια μετεγχειρητική φροντίδα, ελαχιστοποιείται στο μικρότερο δυνατό βαθμό η πιθανότητα ακράτειας. Η θεραπεία ΦΥΛΑΚ έχει σημαντικά αποτελέσματα. Είναι απλή, σύντομη μέχρι 15 λεπτά, ανέμακτη και εντελώς ανώδυνη. Εξασφαλίζει απόλυτο έλεγχο και ακρίβεια κατά την επέμβαση, αποφεύγοντας ενδεχόμενο εκτομής ή διαχωρισμού και τους συνακόλουθους κινδύνους μολύνσεων ή άλλων επιπλοκών. Απαιτεί ελάχιστο χρόνο νοσηλείας και είναι ιδανική για τη θεραπεία πολλαπλών υποτροπών. Οι διαστάσει τη κίστεως ηρυγγίου δεν συνιστούν περιορισμό, ενώ η ευκαμψία των ινών εξασφαλίζει πρόσβαση για θεραπεία κίστεων ηρυγγίων με δύσκολη ανατομία. Το μήκος του ηρυγγίου δεν αποτελεί περιορισμό. Η ενέργεια του λέιζερ επιταχύνει τη διαδικασία της επούλωσης, η θεραπεία μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες τεχνικές για το κλείσιμο του στομείου. Πολλά τα πλεονεκτήματα λοιπόν από ό,τι είδαμε της ενδοσκοπικής μεθόδου και για την κυστικόκυγος και για τα περιεδρικά συρίγγια. Ε, υπάρχει και κάποιος άλλος τρόπος αντιμετώπισης κύριε Μιχαήλ, τουλάχιστον όσον αφορά τα περιεδρικά συρίγγια. Ναι, υπάρχει εκτό από την ενδοσκοπική uh -huh. μέθοδο, ε, υπάρχει βέβαια το πλαίσιο γενικότερα των ανέμακτων ανώδυνων τεχνικών. Έτσι, ε, στη μία περίπτωση, με την ενδοσκοπική μέθοδο μπορούμε, όπω είδαμε, να κάνουμε χαρτογράφηση και να κάψουμε ή να χρησιμοποιήσουμε το λέιζερ. Uh -huh. Υπάρχει περίπτωση όμω και να μην χρησιμοποιήσουμε την ενδοσκοπική μέθοδο και να γίνει αμυγό η όλη διαδικασία με τη χρήση τη ένα λέιζερ. Α, και μόνο. Ακριβώς. Ε, νομίζω ότι μπορούμε και αυτό να το δούμε και να μας εξηγήσετε πώς ακριβώς γίνεται η διαδικασία. Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα σε αυτό το γράφημα το οποίο βλέπουμε, mm -hmm. βλέπουμε στην αρχή πώς γίνεται η διάνοιξη ουσιαστικά ενός περιεδρικού αποστήματος. Εκεί πέρα τοποθετείται ε, ένα κορδόνι το οποίο λέγεται σέτον προκειμένου να κρατήσει την κοιλότητα ανοιχτή και ε, να μας δώσει μετά τα οδηγά σημεία στα οποία θα πάμε να εφαρμόσουμε την ακτίνα λέιζερ. Mm -hmm. Μετά από διάστημα της παροχέτευσης του αποστήματος, περίπου 2-3 εβδομάδες, βλέπουμε ότι εισαγάγουμε μέσα την ίνα του λέιζερ και από το έσω στόμιο προς τα έξω, η εφαρμογή της συγκεκριμένη ακτίνας καίει ουσιαστικά όλο το συρρήγγιο, προκαλεί μια εξάγνωση και έχει σαν αποτέλεσμα την ταχύτατη επούλωση και παράλληλα την γρήγορη επάνωδο με φοβερή μείωση των ποσοστών υποτροπής στα ενδοσκοπικά, με την ενδοσκοπική μέθοδο και με τη μέθοδο λέιζερ στα περιεδρικά συρρίγκια. Πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ναι. οι ασθενείς οι οποίοι έχουν περιεδρικό συρρίγκιο είναι πραγματικά μία νόσος, μία πάθηση η οποία αυτό το οποίο κάνουμε όλοι οι χειρουργοί είναι να μειώσουμε τα πολύ υψηλά ποσοστά υποτροπής. Mm -hmm. Μάλιστα και με αυτό θα κλείσουμε την συζήτησή μας κύριε Μιχαήλ Πολλά τα πλεονεκτήματα όπως είδαμε Από τη στιγμή που έχουμε όλες αυτές τις δυνατότητες Δεν είναι καλό να αφήνουμε παρότι μπορεί να μην είναι επικίνδυνο Αλλά να τα αφήνουμε αυτά να μας χαλούν την ποιότητα ζωής Γιατί μια φλεγμονή θα έχει πάντα μια έξαρση θα κατευνάζει και θα, θα έχει ξανά από την αρχή τα ίδια συμπτώματα. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, να το σκεφτούμε πολύ καλά και να το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια είναι δύο παθήσεις και εκεί στην mm -hmm. και το περιεδρικό απόστημα με το επακόλουθο περιεδρικό σειρίγγιο, το οποίο δεν θα σε αφήσει να καθυσυχαστείς. Ε. Δηλαδή είναι τέτοια τόσο, τόσο ε, δυνατά τα συμπτώματα, τόσο θορυβόδη τα συμπτώματα, όπου σίγουρα ο ασθενής θα ζητήσει ε, τη σας βοήθεια, σας βοήθεια σας. του γιατρού. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Τώρα πια όπως είδαμε, τα περιεδρικά συρίγγια αλλά και η κόκυγος, τα οποία ταλαιπωρούν εκατομμύρια ανθρώπους, αντιμετωπίζονται πλέον ενδοσκοπικά, ανώδυνα, ανέμακτα. Χωρί εκτομή ιστού, χωρί τραύμα και χωρίς τον παραμικρό κίνδυνο ακράτεια. Και την επόμενη ημέρα μπορείτε να γυρίσετε στην καθημερινότητά σα. Γεια σα.